αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα θα καταρρύψουμε μία για πάντα και με ατράνταχτα στοιχεία την ηλιοενοχιστική αίρεση η οποία έχει εισχωρήσει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα και δυστυχώς εκηρύτεται υπό αλλά και υπό πατέρων της Εκκλησίας. Εάν είναι αληθή τα όσα έχουν διασωθεί ως γεγραμμένα υπ' αυτών διαβάζομαι την Αποκάλυψη του Ιωάννη του Θεολόγου, το Ιερόν Βιβλίο της Αποκαλύψεως, κεφάλαιον 11 από την ερμηνευτική απόδοση του Παναγιώτη Τρεμπέλα. Τα εν το τούτο μέχρι του στίχου 13 εθεωρήθησαν όσα αναφερόμενα η σωμαδική επιστροφή του Ισραήλ η καταμέτρηση του ναού του εν τη τη Αγία ή της καλείται πνευματικός Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος εσταυρώθη, καθώς και το ότι η τη πλατεία της πόλεως ταύτης εξετέθησαν τα πτώματα των δύο μαρτύρων, αναφέρονται εις γεγονότα προδήλως προς την Ιερουσαλήμ και την ζωή του Ιουδαϊκού λαού σχετιζόμενα. Και το ότι μεν η αυλή η έξωθεν του ναού δεν καταμετρείται υπό του Ιωάννου, η δε πόλη παραδίδεται ει των εθνών, εξελίφθησαν ω υποδηλούντα ότι η μεγάλη μερίς του Ιουδαϊκού λαού, πεις μόνος εμένουσα εν τη απιστία, θα αρνηθεί και αυτήν την προ τον Ιεχοβά πίστην σώζουσα, πίστην συζώσα μετά των εθνών, και αφομιουμένη προ αυτά. Αλλά όμω μερίς ειν εκπροσωπή η καταμέτρηση του κυρίου Ναού, θα επιστραφεί ει Χριστών. Οι δύο μάρτυρε είναι κήρυκες ένθεοι του Ευαγγελίου εκ των κόλπων του λαού, Τούτου εξανατέλλοντε, όμω προ τον Ηλίαν και τον Μωησίν. Τον θάνατον αυτών εκδικείται σκληρό ο Θεό. Η ιδέα ανάσταση αυτών αναφέρεται άραγε ει υπερφυσική ενέργεια. Αποδίδουσαν ει αυτού την ζωή, ή αποτελεί σύμβολον δηλούν ότι το έργο αυτών των δύο τούτων μαρτύρων θα αναλυφθεί υπό άλλων ομοίων κατά πάντα προ αυτού μαρτυρικών προσώπων, εν ει οι προηγηθέντε δύο μαρτυρικοί τύποι Ιωνήθα αναζήσωση. Κλείνομεν υπέρ τη Δευτέρα εκδοχή, μα γράφει ο Παναγιώτη Τρεμπέλα στην εισαγωγή του κεφαλαίου 11 τη Ιερά Αποκαλύψεω. Ει του τοίχου 15-19 περιγράφεται το 7ο σάλπισμα και προαναγγέλλεται ο τελικό τρίαμβο τη Βασιλεία του Θεού από του επικειμένου σκληρού αγώνο προ τον Αντίχριστον. Και θα δώσω εγώ ο Χριστό ει του δύο μάρτυρά μου εν το προσώπο των οποίων θα αναζήσουν ο Μωυσής και ο Ηλία, όπω εν το προσώπο του προδρόμου ανέζησε ο Ηλίας και θα προφητεύσουν επί ημέρα 1260 ή μήνα 42, όσων καιρών δηλαδή θα διαρκέσει η καταπάτηση τη Ιερουσαλήμ, και θα φορούν σάκου το οποίο συμβολίζει ότι το κήρυγμά του θα είναι κήρυγμα μετανία. Οι δύο αυτοί μάρτυρε θα έχουν δράση κατάκαρπων και χαροποιών και βίων κατά πάντα φωτεινών και άγιων, και δι' αυτό είναι εδίο ελέε περί των οποίων ομιλεί ο Ζαχαρία, στο Δέλτα 3 του Ζαχαρία και οι δύο λίχνοι που είναι στημένοι εμπρόσει των κύριων της γης, και αν κανείς θέλει να τους βλάψει, φωτιά βγαίνει από το στόμα τους και κατατρώγει τους εχθρούς των. Με άλλες λέξεις, όχι μόνο ο λόγος των θα είναι δυνατός, και ο ζήλος των πύρινος, αλλά και θεία δύναμη και προστασία θα συνοδεύει αυτούς. Και αν κανείς θελήσει να τους βλάψει, σύμφωνα με την απόφαση του Θεού, πρέπει και αυτός να φωνευτεί και να καταφαγωθεί με φωτιά. Αυτοί έλαβαν και θαυματουργική δύναμη από τον Θεό, και έχουν την εξουσία, όπω άλλοτε ο Ηλίας να κλείσουν τον ουρανό, δια να μην βρέχει κατά τα σημαίρα που θα προφητεύουν. Και έχουν εξουσίαν από το νερό τη γη να τα μεταβάλουν ει αίμα και να πατάξουν την γη με κάθε πληγή, ο Άκη θα θελήσωση. Και όταν φέρουν εις πέρα στην περί του Χριστού και του αντιχρίστου μαρτυρίαν τους, το θηρίο που αναβαίνει από την άβυσον του Άδου, ο αντίχριστος δηλαδή, θα κάνει μαζί με τους πόλεμον και θα νικήσει αυτούς και θα τους φωνεύσει. Και τα πτώματα των θα μείνουν άταφα στην πλατεία της πόλεως της Μεγάλης της Ιερουσαλήμ, η οποία εις δήλωση της ανηθικότητος και της ιδωλολατρίας των κατοίκων της καλείται Σόδωμα και Αίγυπτος. Εκεί δε και ο Κύριος των δύο αυτών μαρτύρων εσταυρώθη και βλέπουν οι αμετανόητοι από του διαφόρου λαού και τα σφυλά και τα ξενογλώσσου και τα έθνη τα πτώματα των επί ημέρα τρει και μισή, επί χρόνων δηλαδή που αντιστοιχεί προ τα τρία και ήμιση χρόνια κατά τα οποία θα διαρκέσει η καταπάτηση τη Ιερουσαλήμ, και δεν αφήνουν να τεθούν τα πτώματα των ει μνήμα. Με άλλε λέξει, η νίκη κατά των μαρτύρων αυτών και η περιφρόνηση αυτών και του κηρύγματό των και η σιγή του στόματό των θα διαρκέσει όσων και η καιρή των εθνών και οι αμετανόητοι από τους κατοίκους της γης θα χαίρουν δια τον θάνατων και την περιφρόνηση αυτών αυτήν των δύο μαρτύρων και θα εφραίνονται και θα στείλουν δώρα προς αλλήλους διότι οι δύο αυτοί προφείται με το ελεγκτικό κήρυγμά εβασάνισαν ευασάνισαν τους αναμετανόητους κατοίκους της γης και ύστερα από τρεις και μισή ημέρας πνεύμα ζωοποιών από τον Θεόν εμβήκεν στα πτώματα των δύο αυτών μαρτύρων και στάθησαν στα πόδια των ζωντανή και φόβος μεγάλος κατέλαβεν εκεί που έβλεπαν την ανάστασή των. Το κήρυγμά των δηλαδή και η θαυμαστή δράση των ανέζησεν ει πρόσωπα με τον αυτόν ζήλων και με το αυτόν ματηρικών και προφητικών πνεύμα και ο θρίαμβο και η αναγνώριση του έργου των υπήρξε περηφανή και οριστική. Διότι οίκουσα φωνή μεγάλη από του ουρανού ουρανών, η οποία του έλεγε: Ανεβείτε εδώ και ανέβησαν στον ουρανόν με την Εφέλην, και του είδαν κατάπληκτοι και περίφοβοι εχθρίτων, Και κατά εκείνη την ημέρα έγινε σεισμό μεγάλο, και το 1 ο τη μαρτυροκτώνου πόλεω έπεσε και εφωνέθησαν με το σεισμό άτομα ανθρώπων 7.000, αριθμό που συμβολίζει το περιορισμένο τη θεία τιμωρία. Και οι λοιποί εκυριέθησαν από φόβον και υπό του κράτου του φόβου αυτού, εδόξασαν τον θεόν του ουρανού η πληγή η Δευτέρα που ονομάζεται ΟΕ πέρασε, η ΔΟΥ έρχεται γρήγορα η Τρίτη ΟΕ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά περί των δύο μαρτύρων μας αναφέρει η Αποκάλυψη του Ιωάννου σε ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Μας λέει ότι θα είναι άτομα και ε, μάρτυρες οι οποίοι θα είναι εις τύπον ε, Μωυσή και Ηλία και όχι Ενόχ και Ηλία όπως πλανεμένα διαδίδουν κάποιοι. Στην δε ε, αποκάλυψη του Ιωάννη σε ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Κολιτσάρα μας λέει συγκεκριμένα το ίδιο και εγώ ο Χριστό θα δώσω φωτισμόν και δύναμη ει του δύο μεγάλου μάρτυρά μου, όπω άλλοτε έδωσα ει τον Ηλίαν και ει τον Μωυσέα, και θα προφητεύσουν και θα κηρύξουν την αλήθεια εν επί 1260 ημέρα, 42 δηλαδή μήνα, και θα φορούν σάκου για να συμβολίζεται η μετάνια την οποία θα κηρύσουν. Οι δύο αυτοί προφήτε θα είναι σαν δύο κατάκαρπε ελαίε και σαν δύο αναμένοι λίχνοι, που είναι στημένοι ενώπιον του κυρίου τη γη, και αν κανεί σκεφτεί και θελήσει να του παρενοχλήσει και κακοποιήσει, φωτιά ξεπετιέται από το στόμα των και κατατρώγει του εχθρού των. Και αν κανεί επιχειρήσει να του βλάψει και κακοποιήσει, αυτό, σύμφωνα με την απόφαση του Θεού, πρέπει να φωνευτεί. Διότι το παντοδύναμον χέρι του Θεού προστατεύει του δύο προφήτας. Αυτοί έχουν πάρει εξουσία από τον Θεό να κλείσουν όπω άλλοτε ο Ηλία κατά θαυματουργικών τρόπων των ουρανών. Δια να μη βροχή κατά τα ημέρα που αυτοί θα κηρύττουν και θα προφυτεύουν και έχουν από τον Θεόν εξουσία επί τα, τα νερά τη γη να τα μεταβάλουν ει αίμα και να κτυπήσουν την γη με κάθε είδου πληγή όσε φορέ θα θελήσουν. Και όταν εκπληρώσουν την αποστολή των, θα κηρύξουν την μαρτυρία των και συμπληρώσουν θούν οι 42 μήνε, τότε το θηρίο που ανεβαίνει από τον Άδην, ο Αντίχρηστο, θα κάνει πόλεμο εναντίον αυτών και θα του νικήσει και θα του φωνεύσει. Μα ε, λέει λοιπόν στην ερμηνευτική απόδοση ο Ιωάννη Κολιτσάρα, μας αναφέρει ότι θα είναι ιστιπον τύπον Μωυσέος και Ηλίου οι δύο προφήτες. Δεν θα είναι ούτε Ενόχ ούτε Ηλίας. Ενόχ και Ηλίας όπως λένε πλανεμένα κάποιοι και κηρύττουν. Δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δεν το ερμηνεύουν οι θεολόγοι ερμηνευτές Τη Αποκαλύψεω, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Θεολόγοι Ερμηνευτέ τη Αποκαλύψεω δεν ερμηνεύουν την Αποκάλυψη περί Ενόχ και Ηλία, αλλά ερμηνεύουν για δύο μάρτυρε, διαομολογητέ δηλαδή, που θα δώσουν μαρτυρία υπέρ, εναντίον του Αντιχρίστου και υπέρ του Αληθινού Θεού, ει τύπων Ηλία και Μωησαίο. Όπω εκδηλώθηκε αυτό ο τύπο στη μεταμόρφωση του κυρίου, στο όρο ε, ε, τη μεταμορφώσεω όπου εμφανίστηκαν ε, εκ δεξιών και εξεβωνήμων Ηλίας και Μο, ο Μωυσέας και τους, τον είδαν οι μαθητές.